Πρόκειται για τη χειρότερη κρίση που αντιμετωπίζει ο Πούτιν εδώ και δεκαετίες και έχει σημασία να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Είναι μαζί μας ο πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος Θεόδωρο Τσίκας. Καλησπέρα σας. Γεια σας από την Αθήνα, κύριε Ξενοφόντος. Και θα ήθελα να κάνουμε αρχή από τον βαθύτερο σκοπό των Βάγκνερ. Είναι όντως λόγω της αγανάκτησης, όπως είδαμε, και για την τιμή των όπλων, ή μήπως κρύβεται κάτι άλλο, κύριε Τσίκα? Νομίζω ότι κατά βάση κρύβεται ένας αγώνας για κατανομή, για ανακατανομή και για μοιρασιά εξουσίας και οικονομικών πόρων. Μάλιστα. Διότι εδώ πέρα παίζονται πάρα πολλά πράγματα. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε το εξής. Ο Πούτιν μέχρι τώρα είχε μία δύναμη. Η δύναμη του ήταν να ισορροπεί ανάμεσα στις φατρίες του καθεστώτος. Να ισορροπεί με μη στρατιωτικό τρόπο, ας το πω με μη βίαιο τρόπο. Τώρα φαίνεται ότι αυτό δεν ισχύει. Και αυτό του δίνει μια εικόνα αδυναμίας. Τόσο στο εσωτερικό της χώρας του, όσο και στο εξωτερικό, στη διεθνή κοινότητα. Και επομένως είναι βέβαιο ότι ανεξαρτήτως του πώς θα εξελιχθεί αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση, θα υπάρξει πιο αδύναμη, όχι μόνο εικόνα, αλλά και πιο αδύναμη θέση του Πούτιν γενικώς. Και αυτό μπορεί να ανοίξει την όρεξη για πολλούς. Είτε για άλλους παράγοντες μέσα στο καθεστώς του, που πιθανόν να θέλουν και αυτές να μοιραστούν κάποιο τμήμα, και αυτοί κάποιο τμήμα εξουσίας. Κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα θελήσουν να δείξουν ότι αυτοί είναι πιο πιστοί. Επίσης περιοχές της χώρας οι οποίες έχουν κυρίως τροφοδοτήσει το ρωσικό στρατό στην Ουκρανία με πολλούς στρατιώτες. Διότι οι περισσότεροι στρατιώτες στην Ουκρανία δεν προέρχονται από την καρδιά της Ρωσίας. Είναι κυρίως από περιοχές είτε της Κεντρικής Ασίας είτε του Καυκάσου. Σε αυτές τις περιοχές έχουν αρχίσει σιγά σιγά να εμφανίζονται αιτήματα αυτονομίας, απόσχησης ή ανεξαρτησίας από την ίδια τη Ρωσική Ομοσπονδία. Επομένως είναι πολύ πιθανό μεσοπρόθεσμα να δούμε τέτοιες εξελίξεις και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε πώς θα γίνει όλη αυτή η ιστορία. Θα μπορούσε να είναι όντως η αρχή του τέλους για την παντοκρατορία του Πούτιν, κύριε Τσίκα? Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ναι. Θα πρέπει να δούμε το εξής. Ο Πριγκόζιν, ο επικεφαλής αυτής της οργάνωσης της μισθοφορικής Βάγκνερ, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν μοχλός του καθεστώτος, ήταν πολύ πιστός στο καθεστώς. Έχει άλλους συμμάχους στο εσωτερικό του καθεστώτος? Εάν έχει άλλους συμμάχους, εάν τμήματα των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας ή τμήματα της λεγόμενης ρωσικής εθνοφρουράς πάνε μαζί του, τότε αυτό πράγματι θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιο τύπου αλλαγή, σε κάποιο τύπου ανατροπή. Είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς να το πούμε, και διότι δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες, και λόγω του ότι εξελίσσονται πολύ γρήγορα μπροστά μας, και λόγω και της μυστικοπάθειας που έχει το καθεστώς του Πούτιν και μπορεί να φιλτράρει σε μεγάλο βαθμό νέα ειδήσεις, εξελίξεις. Θα ήθελα να δούμε και πώς το πραξικόπημα επηρεάζει στην ουσία του τον πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί, ας μην γελιόμαστε, κύριε Τσίκα, ο Πούτιν χάνει τους μπροστάριδες του. Ήταν αυτοί που έκαναν όλη τη βρώμικη δουλειά. Είναι αυτοί που είχαν έστω και λίγες επιτυχίες. Σε αντίθεση με τις επίσημες ρωσικές δυνάμεις που έδωσαν, να το πω επίοικως, πενιχρά σε σχέση με τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Δύο βασικά πράγματα που είπε ο Πριγκόζιν είναι, πρώτον, ότι η Ουκρανία δεν συνιστούσε άμεση απειλή για τη Ρωσία όταν έγινε η ρωσική εισβολή πέρυσι το Φλεβάρι του 2022. Και δεύτερον, ότι οι πραγματικές απώλειες των ρωσικών στρατευμάτων είναι τουλάχιστον τριπλάσιες, αν όχι τετραπλάσιες, από αυτά που περιέχονται, από αυτά νούμερα που περιέχονται στα επίσημα ρωσικά έγγραφα. Τώρα, είναι προφανές ότι οι Ουκρανοί βρίσκονται σε καλύτερη θέση, υπό την έννοια πια ότι τα ρωσικά στρατεύματα θα έχουν να αντιμετωπίσουν μια εσωτερική απειλή, έχουν ένα άλλο μέτωπο και όχι μόνο το ουκρανικό. Και επίσης είναι πολύ πιθανό κάποιοι οι οποίοι μάχονται τώρα, Ρώσοι εννοώ, στις ρωσικές ενόπλες δυνάμεις στην Ουκρανία, να μην συνεχίσουν να πολεμούν εναντίον των Ουκρανών. Είτε διότι προέρχονται από αυτές τις περιοχές που σας είπα, Κάυκασο και Κεντρική Ασία, είτε διότι υπάρχουν ρωσικές δυνάμεις επίσημες, οι οποίες μετά από μια συμφωνία που είχε υπάρξει ανάμεσα στον Πριγκόζιν και το επίσημο καθεστώς, βρίσκονται υπό τη διοίκηση της Βάγκνερ. Και οι οποίες μπορεί τώρα
να σταματήσουν να πολεμούν προκειμένου να ενισχύσουν τον Πριγκόζιν ή στην χειρότερη περίπτωση γι' αυτό να είναι ουδέτερες. Άρα είναι βέβαιο ότι οι ουκρανικές αντιπιθέσεις θα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιτυχίας. Και δεν φαίνεται, κυρία Τσίκα, να είναι κάτι πρόσκαιρο. Και θα το πάω και ένα βήμα παρακάτω, καθώς βλέπουμε ότι οι Βάγκνερ κατευθύνονται προς την Μόσχα και διαρωτώ με αν υπάρχει πιθανότητα να δούμε μια, ξέρω εγώ, ενδεχόμενη εισβολή στο Κρεμλίνο, να πάρουν τον έλεγχο και εκεί. Είναι απίθανο, κάτι τέτοιο? Και μόνο το γεγονός ότι από τα ξημερώματα κηρύχθηκε ο λεγόμενος αντιτρομοκρατικός νόμος στην πρωτεύουσα, που σημαίνει ουσιαστικά στρατιωτικός νόμος, έτσι. Κυκλοφορεί στρατός στους δρόμους, αποκλείονται συγκεκριμένα κέντρα διοίκησης, κυβερνητικά κτίρια κλπ. Και στη Μόσχα και στην Πετρούπολη, από όπου έχει ξεκινήσει η πολιτική καριέρα του Πούτιν, δείχνει ότι το επίσημο καθεστώς θεωρεί με μεγάλη πιθανότητα ότι μπορεί να υπάρξει επίθεση στη Μόσχα. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν ως εκεί, ούτε ξέρουμε αν τα στρατεύματα τους αρκούν, ούτε ξέρουμε αν υπάρχουν και τίποτα μυστικές διαπραγματεύσεις. Έτσι, κανείς δεν τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Και μόνο όμως ότι έχουν ξεκινήσει από μία βάση στο Ροστόφ, η οποία είναι 600 χιλιόμετρα μακριά από τη Μόσχα και η οποία, η ρίστο εν παρόδο, είναι το αρχηγείο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ακριβώς. Από εκεί ξεκινάνε όλες οι εντολές. Λοιπόν, και έχουν προχωρήσει και έχουν βρεθεί στο δρόμο προς Μόσχα. Σημαίνει πρώτον ότι υπάρχουν ρωσικές μονάδες, είτε ασφαλείας είτε του στρατού, που ανοίγουν το δρόμο στον Πριγκόζιν, είτε μένουν αμέτωχες, έτσι, γιατί αλλιώς θα είχαμε ήδη συγκρούσεις, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και επίσης φαίνεται ότι υπάρχουν δυνατότητες του Πριγκόζιν και της Βάγκνερ για να φτάσουν μέχρι εκεί. Επομένως, αυτά δεν πρέπει να υποτιμώνται. Να πούμε ότι ο Πριγκόζιν έχει περίπου 25.000 ανθρώπους δικούς του, οι οποίοι είναι βαριά οπλισμένοι και εμπειροπόλεμοι. Και εκτός αυτού, πολλοί από αυτούς είναι κατάδικοι, διότι το καθεστώς του Πούτιν μέχρι τώρα έδινε την άδεια στον Πριγκόζιν να πηγαίνει στις φυλακές και να στρατολογεί καταδίκους με βαριές ποινές, που είχαν κάνει βαριά αδικήματα, με την υπόσχεση ότι θα τους χαρίσουν την ποινή. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνετε ότι αν φτάσουν στο σημείο να απειληθεί η ζωή τους, δεν οροδούν προουδενώς. Δηλαδή θα γίνει αιματηρή σύγκρουση εφόσον φτάσουμε στο τελικό στάδιο του ξεκαθαρίσματος των λογαριασμών. Είναι προφανές λοιπόν ότι οι ισορροπίες διασαλεύονται. Θα δούμε πολλά επεισόδια ακόμη σε αυτό το θρίλερ. Κύριε Τσίκα, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας απόψε στο δελτίο μας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.